Bobby Knight, κυρίες και κύριοι, δεύτερο μέρος, και το δεύτερο μέρος είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα, τη γνωρίζετε πάρα πολύ στην πόλη και είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μένα, γιατί είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος για να έρθει στον Bobby Knight. Δεν έχω λόγια για αυτή την κοπέλα. Πάμε να παίξει το σχετικό βιντεάκι και να την καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας. No limit in the sky that I won't fight for you. No amount of tears in my eyes that I won't cry for you. With every breath that I take, I want you to share that air with me. There's no promise that I'll keep. Η Ιωάννα Μάρκου είναι γέννη μαθήτρια Θεσσαλονικιά και από μικρή ηλικία ασχολείται με τον αθλητισμό, κάνοντας ταεκβοντό, kickboxing, τένις, χορό και γυμναστήριο. Μάλιστα, ασχολήθηκε ενεργά σε επαγγελματική ομάδα του ΕΡΚ Χορού, που από μικρή αντιλήφθηκε το πάθος της και για τη μουσική. Αρχίζοντας λοιπόν από τη συγγραφή αυτοτελών ιστοριών και ποιημάτων, γράφει πλέον στίχους για τραγούδια, ενώ ασχολείται με τη σύνθεση και την παραγωγή μουσικής. Όπως επίσης έχει παρακολουθήσει και φωνητική και ορθοφωνία. Ας την καλωσορίσουμε στην παρέα μας. Τώρα που σε είδαμε πάρα πολύ καλά, τι να πω. Κλείνει η μουσική παρακαλώ, ένα cut. Ένα cut παρακαλώ, γιατί τι να πω. Καταρχήν ένα χειροκρότημα και στο backstage. Η κυρία Μάρκου Ιωάννα είναι στην παρέα μας. Ειλικρινά σε ευχαριστώ δημοσίως, γιατί μου υλοποίησες τη φαντασία σου. Χαίρομαι. Ξεκινάω έτσι. Χαίρομαι και εγώ που βρίσκομαι εδώ πέρα μαζί σου και θα βιώσω αυτή την εμπειρία. Αμάν. Ειλικρινά χαίρομαι που είσαι εδώ, γιατί ξέρω ο χρόνος είναι περιορισμένος και για σένα, γιατί ασχολείσαι ταυτοχρόνως με πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν φτού, πόσο ωραία γυναίκα είσαι. Παρακαλώ οι εικονολήπτες της παραγωγής να κάνετε focus στην Ιωάννα, μην διεκδικείτε εμένα καν, δεν θέλω. Η Ιωάννα forever. Τι κάνεις καταρχήν, πώς είσαι αυτό το καιρό, πώς σε φαίνεται καταρχήν το σπιτάκι μου, το μικρό στουντιάκι μου. Μου φαίνεται πάρα πολύ ωραίο, το έχεις κάνει νομίζω στο στυλ σου τελείως. Μιλάει Μπάμπης. Ένα βραδινό. Μου αρέσει και ο τίτλος που έχει πέσει στην ιδιότητα που έχεις. Και είσαι και μοντέλο και είσαι και διευθύνων σύμβουλος σε εταιρεία. Θα τα ξεδιπλώσουμε όλα τώρα και θα τα πούμε όλα. Καταρχήν σε πήραμε τώρα από δουλειά και έκλεψες χρόνο και ήρθες εδώ στο Bobby Knight. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο. Πώς διατηρείσαι τόσο όμορφη κοπέλα? Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει να περιποιούμε και μου αρέσει να βλέπω κάθε γυναίκα περιποιημένη. Σωστό. Οπότε νομίζω ότι μπορώ να ξεκλέψω λίγο χρόνο για τον εαυτό μου. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Το κάνεις πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ σωστά μπορώ να πω. Και διατηρείσαι πάντα όμορφη και σεξι. Πρέπει να το λέμε και αυτό. Καταρχήν νομίζω έχεις μιλήσει κι άλλη φορά σε τηλεοπτική εκπομπή. Σε τηλεοπτική εκπομπή όχι, αλλά έχω εμφανιστεί σε βίντεο. Αυτό ήθελα να ακούσω και να ρίξω την ατάκα που κάνω σε κάποιες καλεσμένες. Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ να τιμήσω και να βλογήσω τα γέλια μου. Για πρώτη φορά λοιπόν τηλεοπτικά ξεπαρθενιάζω τη Μάρκο Ιωάννα. Παρακαλώ κύριε Νέστορα. Αυτό σημαίνει ότι μας έχεις εμπιστοσύνη και μας αγαπάς. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Εννοείται. Μπράβο. Λοιπόν, για να πάρουμε καταρχήν καταγωγή. Ιωάννα μου, από πού? Θεσσαλονίκη. Κάτω από τον Μπα. Τι λες τώρα, δηλαδή, αυτό το κορίτσι, δηλαδή, μόνο Θεσσαλονικιά. Είναι αυτό που λέμε οι Θεσσαλονικές. Είναι όλες ωραίες, πάντα περιποιημένες και έχουν κάνει το ιδιαίτερο, Κάνουν Μπα, νομίζω. Έχουν τον αέρα που λέμε. Το έχεις. Δεν μας. Το έχεις εσύ και δεν μας άρεσε. Δεν χρειάζεται να ρωτήσω τι ομάδα είσαι από τη στιγμή που μένεις στην Τούμπα. Να ρωτήσεις γιατί το ένα δεν φέρνει το άλλο. Θα μας κάνεις την έκπληξη τώρα στο 90. Σας κάνω στο 90, είμαι Άρης. Εντάξει ρε παιδιά, έχουμε και οργανούς. Τι να πω τώρα. Είμαι φίλαθλος, πάω γήπεδο κανονικά, υποστηρίζω. Σοβαρά μιλάω. Βεβαίως, βλέπω... Πας κερκίδα κανονικά. Κανονικά. Τελευταίο μας του Άρη πόσο έληξε, ξέρεις? Αυτό ήταν εκτός, δεν πήγα δυστυχώς, με τον Κισαμικό που παίξαμε στην Κρήτη. Τώρα θα πάω όμως με εδώ ξανά μας. Πλάκα με κάνεις με Ιωάννα μου, δεν έχω τι να πω. Λίγο όμως απογοητεύτηκαν οι φίλοι από την Τούμπα τώρα, γιατί η σπίτι στην Τούμπα και να σε άρεσε είναι λίγο δύσκολο. Δεν κρατάμε αντιπαλότητες. Παρά όλα αυτά όμως στηρίζει και το ΠΑΟ. Εννοείται. Μπράβο. Αυτό. Όλες οι θεσσαλονικιώτικες ομάδες είναι μία. Θέλουμε να πηγαίνουν καλά, ναι. Για μας.
Λοιπόν, πες μου τώρα εσύ, τι κάνεις, με έχεις μπερδέψει με τις ιδιότητες. Μία μοντέλο, διευρύνωση σύμβουλος σε εταιρεία, κάτι με τη μουσική. Μπορούμε λίγο να ξετυλίξουμε το κουβάρι και να μου πεις λίγο τις ιδιότητες που έχεις και τι ακριβώς κάνεις. Καταρχάς θέλω να πω ότι μου αρέσει ο άνθρωπος να είναι μια πολύπλευρη προσωπικότητα, δηλαδή να έχει πολλές πτυχές. Δεν μπορούμε να ασχολούμαστε μόνο με ένα πράγμα εν έτη 2018. Μ' αρέσεις. Έτσι λοιπόν και εγώ, σαν νιάτο το οποίο ψάχνετε πολύ, έχω ασχοληθεί με διάφορα πράγματα. Να πούμε λίγο, να αναφέρουμε σε αυτά τα πράγματα. Ποια είναι που κάνει η Ιωάννα μας? Η βασική μου ιδιότητα είναι διευθύνων σύμβουλος σε ιδιωτική εταιρεία ανακύκλωσης, όπου βρίσκομαι το τελευταίο διάστημα. Μ' αρέσει. Πόσο καιρό το κάνεις αυτό? Αυτό το κάνω 3 μήνες. Έχεις ασχοληθεί, έχεις σπουδάσει κάτι ή γενικότερα να κάνω και αυτή την ερώτηση? Έχω τελειώσει πολιτικές επιστήμες και διεθνείς σχέσεις και έχω κάνει και ένα μεταπτυχιακό στα οικονομικά. Νομίζω ότι θα είσαι και η πιο καλή να εκπροσωπήσεις την Ελλάδα για τις διεθνείς σχέσεις που έχουμε και προβλήματα αυτό το καιρό. Θα να σε βάλουμε πρώτη γραμμή και να τα κάνουμε όλα, να τα φέρουμε όλα στα ίσια. Να, μια ωραία πρόταση. Και ασχολήθηκες με το επάγγελμα αυτό που διάλεξες να κάνεις? Έχω δουλέψει στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης σαν σύμβουλος υπουργού με την προηγούμενη κυβέρνηση. Μάλιστα. Επί ένα χρόνο. Ξαναέρχεται και η άλλη παλιά κυβέρνηση, αλλάζουν τα πράγματα από αυτό που ακούμε. Θα ξαναερχόμαστε σιγά σιγά. Δηλαδή θα ξαναπάμε, ξαναδούμε στο Υπουργείο, λες. Πιστεύω και ανώτερα, θα θέλω να πιστεύω. Σιγά. Γι' αυτό το θυμάμαι καλά ότι πήγαινε και καλά το Μακεδονίας Τράκης εδώ το Υπουργείο εν ώψη συνεργασίας με τον Υπουργό. Βεβαίως. Να κάνουμε κάτι, να πούμε και την κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, να γίνει μια αλλαγή, ρε παιδί μου, να στρώσει η πόλη μας λίγο. Μ' αρέσει. Φυσικά, ρε Μαράκη, δηλαδή, Μαράκη, γιατί σε μπερδεύουμε όλοι με Μαράκη. Ιωάννα, με τέτοια έμπνευση δίπλα, πώς να μην στροφάρει που λέμε απλά και λαϊκά ο υπουργός και να μην παίρνει σωστές αποφάσεις. Νομίζω ότι σε κάθε επιχείρηση θα έφερνες βελτίωση, Ιωάννα μου. Θέλω να πιστεύω και εγώ μαζί μου αυτό. Ναι, εντάξει, είναι αυτό που λέμε μία εικόνα χίλιες λέξεις, δεν χρειάζεται να λέμε και να κουράζουμε τον κόσμο. Και από εκεί και πέρα μετά, πέρα από αυτό, το έκανες το κομμάτι με το Υπουργείο, με όλα αυτά και όλα εκεί. Τι άλλο παράλληλα κάνεις? Έχουμε και το modeling παράλληλα, δηλαδή φωτογραφίσεις, βίντεο, πασαρέλες, fashion shows, ό,τι περιέχει όλο το κομμάτι. Και να πω και μια αλήθεια, μέσα και από αυτό το χώρο σε γνώρισα και εγώ. Βεβαίως, ναι. Μπράβο, και γίναμε και φιλαράκια και νομίζω ότι το εκπροσωπείς και αυτό πάρα πολύ σωστά, πάρα πολύ καλά. Και από εκεί μέχρι που έχεις κάνει πολλά πράγματα και στον χώρο του modeling και φωτογραφίζεις, ανέφερε κάποιες δουλειές που έχεις φέρει. Έχω συνεργαστεί με τη Μαρία Κορινθίου, την Κατερίνα Στικούδη, τον Τόνι Σφίνο και σε μουσικό επίπεδο με τον Ιορδάνη Αγαπητό, που παίξε το τελευταίο του βίντεο κλιπ στο Παρίσι. Φιλαράκι και ο Ιορδάνης, θα στείλουμε και τα χαιρετίσματα στον Ιορδάνη και θα δει και αυτό στο Bobby Knight, εννοείται. Και modeling. Στο μουσικό κομμάτι τι άλλο έχεις κάνει? Στο μουσικό κομμάτι, επειδή μου αρέσει η μουσική από πολύ μικρή ηλικία και να, έχω πειραματιστεί, έχω παίξει μουσική, δηλαδή σαν DJ, σε μαγαζιά, σε beach bar. Το κάνεις και τώρα, δηλαδή, ας σου γίνει μια πρόταση? Ναι, το κάνω κυρίως καλοκαίρια όμως. Σάμερ, κατάλαβα. Καταστάσεις. Και τι, με τι μουσική, δηλαδή, τι μουσικές παίζουμε? Κυρίως ξένη μουσική, house, disco, έτσι λίγο πιο fun, πιο χαρούμενη μουσική, χορευτική, γκρουβάτη που λέμε. Δεν θες στεναχώρηση, δεν θες ψυχοπλάκωμα. Είμαι χαρούμενο κορίτσι. Είσαι χαρούμενο κορίτσι. Τι ζώδιο είσαι, Ιωάννα μου? Καρκίνος. Μάλιστα. Ωραίο, 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 ωραίο το ζώδιο σου. Και παρόλα αυτά, πώς προλαβαίνεις να τα συγχρονίσεις και να τα κάνεις όλα αυτά μαζί? Κοίτα, είναι δύσκολο, αλλά μου αρέσει γιατί δεν θέλω να κάθομαι. Δεν θέλω να έχω λεπτό για να κάτσω. Θέλω να είμαι το ένα στο άλλο. Θα προλαβαίνεις, πιστεύω. Προλαβαίνω, ναι, ναι. Άφεσαι να προλάβεις μέσα κάτι, θα προλαβαίνεις. Δεν πειράζει, εντάξει. Παραγωγικό το άγχος. Σωστό. Πιο πολύ όμως, τι είναι αυτό που σε αγγίζει περισσότερο και σε αρέσει σε ένα σαν Ιωάννα? Εδώ δεν ξέρω να σου απαντήσω με σιγουριά, γιατί έτσι ήμουν πάντα. Δεν μπορώ να χαρακτηρίσω το κομμάτι του εαυτού μου ότι ανήκει σε ένα πράγμα. Θέλω να είμαι σε πολλά, να έτσι διάσπαρτα. Μου αρέσει. Μπράβο, να, και να γεμίζει μια ποικιλία. Βαριέμαι τα ίδια και τα ίδια. Πόσο βοηθάει το να είσαι μια όμορφη γυναίκα πάνω στον χώρο της δουλειάς? Βοηθάει ή όχι? Νομίζω βοηθάει σε όλες τις δουλειές, ότι είναι εργαλείο. Τώρα πώς θα το χρησιμοποιήσεις εσύ, καλός, κακός, είναι στο χέρι σου. Εσένα σε έχει βοηθήσει σε προσωπικό επίπεδο? Σε προσωπικό επίπεδο ναι, με έχει βοηθήσει, εννοείται. Τα διαχειρίζει δηλαδή σωστά? Όσο μπορώ, ναι. Δεν μου αρέσει να ξεφεύγω, πάνω με τον άριστο. Με το modeling, δηλαδή, έχεις φιλοδοξίες να κάνεις και άλλα πράγματα? Πώς βλέπεις, πάει καλά η δουλειά στην Ελλάδα στον χώρο του modeling? Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Στην Ελλάδα είναι δύσκολα τα πράγματα, επειδή δεν υπάρχουν πολλές δουλειές, πολλές καμπάνιες δυνατές, αλλά κάποιες μικροεξελίξεις υπάρχουν στο κομμάτι.
θα με ενδιαφέρει να ασχοληθώ. Φυσικά όχι σε κύριο επίπεδο, σαν δευτερεύον. Σαν δευτερεύον. Το πρώτο πράγμα που θες να ασχοληθείς είναι αυτό που νομίζω που τελείωσες και θες να είσαι την ημέρα σε ένα ωραίο γραφείο και να κάνεις δουλειά πρωινή. Έτσι, αυτό αντιλήφθη. Να τα πρωινά μου, ναι. Αυτό είναι καλό. Είσαι με καλύπτεις όλες τις απαντήσεις που μου δίνεις, είσαι δηλαδή πολύ καλή. Μπράβο. Φιλοδοξίες. Τι φιλοδοξίες έχει η Ιωάννα, δηλαδή, τι θέλει να κάνει στο μέλλον και άμα σε δώσω και ένα χρονοδιάγραμμα μετά από 2 χρόνια πώς θα θέλεις να είσαι. Κοίτα, σίγουρα φαντάζομαι τον εαυτό μου σε μια σταθερή καλή δουλειά με μια καριέρα. Θέλω να κάνω στη δεύτερη φάση οικογένεια. Οπα, κάτσε, περίμενε. Περίμενε, θα μας βάλεις φωτιά εσύ, ρε. Εννοείται, εντάξει. Αυτό το έχουμε σε δεύτερη φάση. Μετά από χρόνια, τώρα. Μετά από χρόνια, όταν τύχει. Έχεις κάνει ένα χρονοδιάγραμμα, δηλαδή, πότε θα πρέπει να κάνεις. Εντάξει, μετά από ένα χρόνο, μετά από 5. Σε 3 με 4 χρόνια θα ήταν εύλογο να γίνει. Μάλιστα. Τώρα με δίνεις και πάσα. Ποιος είναι ένας ιδανικός άντρας για τα μάτια της Ιωάννας Μάρκου, δηλαδή πώς πρέπει να είναι αυτός ο άντρας για να διεκδικήσει εσένα. Αυτός ο άντρας θα ζοριστεί πολύ. Γιατί σίγουρα το σκανάρει από όλες τις πλευρές. Πρώτον. Δεύτερον θα είναι... Λοιπόν, πάμε ένα-ένα, με τους σκιτσάρες. Πώς πρέπει να είναι. Καταρχάς σε θέματα εμφάνισης θέλω να είναι έτσι περιποιημένος, με μια καλή εμφάνιση, με ένα ωραίο σώμα. Σε δεύτερη φάση θέλω να έχει έναν καλό χαρακτήρα. Οικονομικός παράγοντας. Ο οικονομικός παράγοντας δεν με ενδιαφέρει τόσο, αλλά νομίζω ότι αυτά πάνε και κυρίως με βάση με τον άλλον άνθρωπο, δηλαδή συμβαδίζουν το ζευγάρι. Δεν είναι ώρα να υπάρχουν έντονες αξιομοιώσεις, δηλαδή ο ένας να υπερέχει του άλλου. Είναι πιο κάτω. Μάλιστα. Να σε κάνει το κλικ που λέμε. Ακριβώς. Αυτό το κλικ δεν μπορώ να το αποκαλύψω και να το ανακαλύψω σε μια γυναίκα πώς πρέπει να είναι, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που το βλέπετε μόνο εσείς. Ναι, αυτό βασικά ούτε εμείς μπορούμε να το δούμε. Νομίζω το νιώθουμε έτσι απλά σε κάποια φάση. Το πιο ωραίο φλερτ που σε κάνα ποιο ήταν, ε? Το πιο ωραίο φλερτ. Το φλερτ που μου αρέσει εμένα συνήθως είναι με το χιούμορ. Δηλαδή, ίσως αν με κοντράρουν λίγο, με πειράξουν, λίγο με δελεάζουν, νομίζω. Άρα θέλει ο παίκτης να είναι χιουμορίστας. Χιουμορίστας, έτσι λίγο να με πειράξει, πάντα καλοπροαίρετα, έτσι. Ό,τι έχει σχέση με την εικόνα. Γενικά, να έχει κάτι έξυπνο, μια έξυπνη ατάκα, κάτι καλό να πει, να μπορώ να πιαστώ να πω «Α, εδώ κάτι έχουμε». Μπράβο, σε κεντράρει έτσι δηλαδή ο τύπος. Μ' αρέσει η τοποθέτηση. Αυτό που πιστεύεις ότι πουλάει πιο πολύ πάνω σε ένα βλέμμα ενός άντρα, ποιο είναι. Τι πιστεύεις έχεις το πιο ωραίο πάνω σου. Νομίζω το χαμόγελο. Αντώνη, συμφωνείς με την Ιωάννα. Δείχνουμε και το χαμόγελο. Πάρα πολύ ωραίο χαμόγελο. Έτσι έχω ακούσει. Έτσι έχω ακούσει και μου αρέσει το χαμόγελο. Γενικά χαμόγελα πολύ. Να το κάνεις, γιατί είσαι ευχάριστο τυπάκι και γενικότερα μου αρέσει. Το πιο αισχρό πέσιμο που σε κάνα για να φωνάξω και τη βάγια σε λίγο, που κάνεις και τσατίστηκες μέχρι που έχεις φτάσει. Νομίζω ότι το πιο αισχρό πέσιμο είναι όταν παίρνουν θάρρος χωρίς να τους έχεις δώσει και αρχίζουν να μιλάνε λίγο πιο χυδαία. Εμένα αυτό δεν μου αρέσει και μπορεί να φτάσω σε απειλή αστυνομίας. Δεν σε έχει συμβεί και δεν φέρουμε να σε συμβεί προφανώς. Έχω απειλήσει όμως, ρωτάς στο στάδιο απειλής. Να ρίξεις κανένα μπατσάκι, όχι. Σφαλιάρας άντρα έχεις ρίξει. Άμα χρειαστεί. Ναι. Α, ναι. Α, βαράει κιόλας. Έχεις ρίξει σφαλιάρας άντρα. Επειδή αισθάνθηκες άσχημα. Ναι, μέχρι σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, κάτσε να φέρω ενισχύσεις τώρα με τη Βάγια Χρυσού Ζέρβα. Να δούμε λίγο τι θα παίξουμε και να δούμε τι γίνεται. Βάγια, σε παρακαλώ, έλα να με σώσεις. Έλα ρε τσολιά. Τώρα αυτό, νομίζω ότι αυτό το πλάνο, ξανθό μελαχρινό, Αντώνη, είναι νομίζω ότι ό,τι καλύτερο για έναν άντρα. Για πες τα Ιωάννα. Πάντα. Πάντα είναι σε τέτοιος συνδυασμός που είναι αντίθεση. Και νομίζω ότι με την κοινή μας φίλη, γιατί πάντα κυκλοφορείς μαζί, ξέρω και τη Βάγια, δουλεύατε και μαζί ένα φεγγάρι νομίζω. Μπράβο. Φιλάκια Στάθη. Το βρήκα. Έτσι. Αλλά έχεις και την άλλη την τρελή, την καλή φίλη μου που επίσης, την Έλληνα την Καρακινάρη, που έχετε αναστατώσει όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο το καλοκαίρι. Πέρσι και φέτος βλέπω πολλά να κάνετε. Τι να κάνουμε. Εμφανιζόμαστε. Εντάξει, δημιουργείτε. Να κρυφτούμε. Κινούμενες. Συγγνώμη για τη φράση και ξεκινάς Βάγια. Κινούμενες εξοβόβες. Πάτε και πετάτε ρουκέτες. Βάγια, τι κάνουμε με την Ιωάννα. Θα παίξουμε ένα παιχνιδάκι.
Να παίξω ένα παιχνιδάκι. Τι οικειότητα έχετε, εσείς δεν χρειάζεται. Εμείς γνωριζόμαστε καταρχάς, είμαστε συναδέλφοι σας. Έχετε κάνει και πασαρέλα μαζί. Βεβαίως. Πού κάνετε, και εγώ πού ήμουνα. Σφάτος. Ναι. Κατερίνη, δεν ήσουν. Στην Κατερίνη κάνατε πασαρέλα. Σε είχα πει, δεν μπορούσε να έρθεις. Μόνο για μοντέλο πηγαίνω στα καταστάσεις επιδείξεις. Α, συγγνώμη. Γίνομαι σαν το μαζό με γούνες. Έτσι, έτσι. Σε παρακαλώ. Για πάμε να παίξουμε μπάλα. Για πάμε. Λοιπόν, θα παίξουμε με τραγουδάκια. Όπα. Ελληνικά. Ναι, ναι, ελληνικά. Γιατί παίζει DJ στα ξένα είναι. Ξέρω, το ξέρω και αυτό έκανα. Να μην χάσαμε μία. Έλα, εντάξει, μας αφήσει. Α, και εγώ παίζω. Αν κάνει λάθος, την επόμενη ερώτηση πας εσύ. Έχουμε πέντε ερωτησούλες, τσάκμπα. Λοιπόν, θα σας λέω εγώ έναν στίχο. Και εσύ θα σου δίνω δύο επιλογές. Και θα πρέπει να επιλέξεις ποιο από το τρίτο είναι το τραγούδι. Αλλά θα σου λέω ήδη τις τρεις επιλογές. Οπότε είναι εύκολο, γι' αυτό σου είπα. Άντε να δούμε. Λοιπόν, ναι. Ξεκινάμε. Ξεκινάμε. Βρέθηκε κάποια στιγμή στη Γαλλία. Τελείες. Απεισιοποιητικά. Και είναι πρώτα το θέλει μαγιά. Δεύτερο, και η ζωή συνεχίζεται. Τρίτο, αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα. Εγώ στίχη θα πω το τελευταίο. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα. Σωστή είσαι. Θα παίξουμε κανένα τζόκερ, Μάρκο. Τυχερή! Τυχερό κορίτσι! Ήταν εύκολο αυτό, ομολογώ όμως. Για μένα καθόλου. Αλήθεια. Ναι, αλλά αυτό δεν παίρνει. Δεν ακούει ελληνικά. Καλά, δεν πας ελληνικά, δηλαδή δεν ακούς ελληνικά. Δεν ακούω καθόλου σπίτι μου, δηλαδή δεν έχω επαφή. Μπορεί να τραγουδάω και να λέω λάθος στους στίχους. Φαίνεται και τα story μου, άρρωστε. Θα παρακολουθώ στο Instagram. Ποιο είναι το αγαπημένο τραγουδί ελληνικό, καλέ, πες μας κανένα. Ξέρω εγώ να πω. Αυτό που σαμπάνι μόνο, μόνο σαμπάνι ακούω. Σαμπάνι ξέρω, κάνε μόνο. Εντάξει. Κύριε Γιώργο, κύριε Μάρια, έχετε καλό fan club. Εννοείται. Λοιπόν. Ένα μηδέν χάνω. Ναι. Πω, άντε να το γυρίσω. Ό,τι και να κάνεις. Τι ό,τι και να κάνεις. Ό,τι και αν κάνεις, τα όρια μου δεν τα πιάνεις. Όπα. Λοιπόν, για να σου βοηθήσω είναι τη σβήση. Ναι. Είναι τάσης αυτοκτονίας, φως ή αλήθεια ψυχή. Άντε, μπαμπέλ. Το τρίτο. Τι είπες. Δεν το θυμάμαι. Έλα, το τρίτο. Έπεσες μέσα, δεν έπεσες έξω. Αλήθεια ψυχή. Μπράβο. Που όπου το έπαιζε αυτό το τραγούδι σαν DJ κάποτε. Μ' άρεσε κι άλλος. Ω, κι άλλος DJ. 25 χρόνια DJ με Μάρκου. Μην κοιτάς τώρα που με... Κάνει ένα back to back. Που με γνώρισε. Επειδή με γνωρίσατε εδώ παρουσιαστή, έχουμε... Αλλάζει και εσύ ιδιότητες σαν και εμένα δηλαδή. Ναι, ραδιοφωνικός παραγωγός, DJ και παρουσιαστής. Αυτοί οι τρεις ιδιότητες που έχουμε. Ω, ακούστε. Τα κάνει όλα και συμφέρει ο παιδί. Βέβαια. Τα άλλα δεν τα λέμε. Πάμε, με δώσει άλλη κακούργα. Τίποτα. Πάμε. Ένα-ένα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Πώς το μπορείς να μην είσαι εδώ, είναι του Βέρτη. Εννοείται. Φύγε. Δεν με σκέφτεσαι ή αδιαφορείς. Εγώ θα πω το δεύτερο. Το δεύτερο, όχι, δεν είναι. Το δεν με σκέφτεσαι είναι το αδιαφορείς. Πώς το μπορείς να μην είσαι εδώ, ακριβώς απευθείας μπαίνει πρώτο. Εντάξει. Έπεσε τουλάχιστον μια χρονολογία κοντά. Και έχουμε άλλο ένα. Τώρα δηλαδή άμα το βρω το κέρδισα. Ναι. Έλα. Αλλά ρίξ' το Ηλία. Λίγο δύσκολο. Ηλία. Δεν μασάω. Τάχω. Έλα. Πάμε. Ξέρω καλά πως δεν φοβήθηκα. Εγώ κανένα ρίσκο δεν πήρα. Μα ομολογώ πως δεν περίμενα να ζω μια τέτοια τρέλα. Είναι του Ρουβά. Φυσικά τι είπα, σας έβαζα ρεφρέν. Όλα αυτά είναι κουπλέ. Ναι. Προφανέστατα. Λοιπόν, θάρρος ή αλήθεια. Γιατί είμαι καλή ζωή. Θάρρος ή αλήθεια. Αφήστε την ή τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Και ξανά λέω το στίχο. Για άνοιξε άλλη μια. Ξέρω καλά πως δεν φοβήθηκα εγώ κανένα ρίσκο να πάρω. Μα ομολογώ πως δεν περίμενα να ζω μια τέτοια τρέλα. Ξέρω καλά πως δεν φοβήθηκα εγώ. Έλα ναι, και ποιος μου το στήρους το βρήκα. Α, τραγουδιστά, εδώ κλέβουμε. Ναι, κι άσπερε Μάρκου. Παιδιά, εντάξει. Έλα, πες, άντε. Πες μου το στήρους, πάρει και τις ψέχασα. Εγώ είμαι Αλσχάιμερ. Ξέρω καλά πως δεν φοβήθηκα εγώ. Τέλος, ναι. Πάνω στο τρόπο της τέλος. Τώρα το τίτλο. Αφήστε την, θάρρος η αλήθεια. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Το έπαιζα παλιά, πριν 20 χρόνια. Πριν 20 χρόνια δεν το θυμάται. Στην τύχη το είπε. Ναι. Τι λες καλέ κακούργα. Δες τι με λέει. Δίνω τη νίκη στην Ιωάννα γιατί μου το τραγούδισες. Έλα. Να είμαστε τίμια αυτή η εκπομπή. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ένα για να ξανάρθω άλλωστε. Ήταν να μην έρθεις τώρα που ήρθες μια χαρά. Μην ξεχνάς ότι δίνει την πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη η Ιωάννα στην εκπομπή. Αλήθεια. Την βέβαια. Έχει παίξει βίντεο κλιπ, έχει κάνει focus με όλα αυτά. Σε είχα δει και στο μόνο πλάνο στο Μύκονος TV. Α, ναι. Δεν θέλω να κρυφτώ, αλλά δεν.
Για πες τώρα λίγο έτσι να κλείσουμε τώρα και εντάξει και η Βάγκια έχει εμπειρία. Καταρχήν είσαι free αυτό το καιρό. Είμαι free αυτό το καιρό. Ήσουν σε σχέση πριν. Ήμουν σε σχέση πριν αρκετό διάστημα, αλλά τώρα είμαι free. Είσαι free. Άρα κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι έχεις προσεγγίσει τις κυρίες, θα περάσουν γιατί δεν υπάρχει περίπτωση. Συμβαίνουν και αυτά. Σου την έχει πέσει η γυναίκα, δεν υπάρχει περίπτωση. Και πώς ξεκλείσεις? Παιδιά, πραγματικά φοβάμαι πάρα πολύ όταν μου πέφτει η γυναίκα, γιατί δεν ξέρω πώς να αντιδράσω, προσπαθώ. Παίρνεις εμένα τηλέφωνο, φωνάζεις εμένα καλά. Ναι, θέλω να είμαι λίγο ευγενική. Ναι, μάλιστα. Χόμπι, Ιωάννα, τι έχει έτσι για να κλείσουμε με αυτά? Χόμπι, νομίζω μου αρέσει πάρα πολύ η άθληση. Ασχολούμαι με τον αθλητισμό χρόνια. Μου αρέσει γενικά να δημιουργώ, δηλαδή να γράφω στίχους. Όπα. Κάνω ένα βιβλίο. Μ' αρέσεις. Εδώ είμαστε εμείς για να τα βγάζουμε. Διάφορα πράγματα. Θα σε χρειαστώ. Γιατί ήμουν το απόγευμα σε ένα στούντιο, δεν θέλω να τα λέω στον αέρα. Σίγουρα θα σε χρειαστώ, θα τα πούμε και μετά. Τελείωσε ο χρόνος μας. Γιατί όλα τα ωραία τελειώνουν γρήγορα, ρε παιδιά. Το είπε με μια ανάσα. Μπράβο. Πήρατε μια μικρή γεύση Μάρκου Ιωάννα. Να μην πάθετε και πολλά οι επαφές ομάδες, να μην πάθετε και τίποτα. Σιγά σιγά θα την καλέσουμε και σε άλλες εκπομπές με το μαλακό να σας την παρουσιάζουμε για να μην πάθετε και τίποτα. Κλείνει και το δεύτερο μέρος με Μάρκο Ιωάννα. Πέρασε καλά, ήταν σύντομα. Πέρασε τέλεια, θέλω να ξανάρθω. Το δηλώνεις. Πάρα πολύ εκπομπή. Βάγια εγώ μάρτυρα. Ναι. Μάρτυρα, παρόλο που ήταν λίγο πιεστικό όλο αυτό το μέρος, γιατί δεν μας φτάνει μια εκπομπή. Έχουμε πει για όλους τους καλεσμένους μας, πάντα θέλουμε περισσότερο χρόνο. Γιατί αρχίζουμε, μιλάμε και όλα είναι ενδιαφέροντα που λένε και δεν μπορούμε. Έτσι, έτσι. Συγχωρέστε μας. Πάει και το δεύτερο μέρος, Βάγια μου. Μην κοιτάς. Θέλω να όρισε έτσι. Πάει και το δεύτερο μέρος, πάνε οι κάρτες, ταράχτηκαν ακόμα και οι κάρτες με την Ιωάννα εδώ πέρα. Είχε ο Πάπης με το ίδιο story. Λοιπόν, κάμερα σε μένα που λέει και ο φίλος μου, ξέρετε ποιος, με δύο πολύ ωραίες κινούμενες σεξοβόβες, κυρίες και κύριοι, μιλάω στη γλώσσα μου, με συγχωρείτε, κλείνει και το σημερινό Bobby Night. Καληνύχτα για όλους. Νομίζω ότι φάγετε μια ήρεμη νύχτα, αφού απολαύσετε αυτή την εκπομπή. Καλό βράδυ.